Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών Ηλία ενημερώθηκαν επίσημα από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο για το κόστο τη επιμήκυνση. Και είναι μεγαλύτερο τελικά από αυτό που θα ήθελαν. Και από αυτό που ήλπιζαν, όντω. Σία, οι εμπλοκέ στην Ελλάδα σε στη σχέση με την Τρόικα μέσα στον κυβερνητικό σχηματισμό είναι δυνητικά επικίνδυνε. Υπάρχει όμω και μία τεράστια εκκρεμότητα από την άλλη πλευρά, την πλευρά των δανειστών. Και αυτή η εκκρεμότητα έχει ύψο 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σκεφτείτε την Ελλάδα σαν οικογένεια που πάει στην τράπεζα για να πάρει ένα δάνειο για να σώσει το σπίτι τη. Ναι. Από τη μία πλευρά η Ελλάδα, ο δανειολήπτη, διαφωνεί και παζλεύει να μαζέψει την προκαταβολή τη mm -hmm. δική του συμμετοχή. Mm -hmm. Αλλά και η τράπεζα από την πλευρά τη, σε αυτή τη φάση δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια για να τη δανείσει. Από... Τα ψάχνει. Από πού μπορούν λοιπόν να βρουν αυτά τα χρήματα οι δανειστέ σκέφτηκαν πολλέ πηγέ. Είναι και αυτά που προτείνει το ΚΕΠΕ. Μείωση επιτοκίων, στήριξη τραπεζών όχι από το ελληνικό κράτο, αλλά απευθεία από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επαναγορά ομολόγων, διαγραφή του διμερούς χρέου, δηλαδή τα δανεικά που πήραμε από άλλε χώρε μέρη τη Ευρωζώνη. Αλλά δεν συμφώνησαν. Η στενότητα είναι μεγάλη και ο καθένα αυτή τη φάση σκέφτεται πρώτα τι ανάγκε του ΣΥΑ και δεν μιλώ μόνο για τι περιφερειακέ οικονομίε. Για παράδειγμα, θα προκαλούσε έκπληξη αν η Ισπανία θα ήταν πρόθυμη να χαρίσει εκατοντάδε εκατομμύρια στην Ελλάδα όταν είναι στην κατάσταση Λαγικό. που είναι. Υπάρχει όμω στενότητα και από τι πλούσιε χώρε. Και ε, νιώθουν να πολιορκούνται. Η Γαλλία έχει αρχίσει να, νιώσει την, να νιώθει την ανάσα των αξιολογητών. Σήμερα υποβάθμισαν την μεγαλύτερη τράπεζά τη. Η Ολλανδία εξετάζει νέο πακέτο περικοπών για το κράτο, για τον προπολογισμό τη, ύψου 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τετραετία. Αυτό επιπλέον του πακέτου λιτότητα 12 δισεκατομμυρίων που αποφασίστηκε πριν από ένα εξάμηνο. Όλο αυτό όμω μοιάζει για διέξοδο και από την πλευρά των δανειστών, που μα περιγράφει. Ακριβώ. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι, από τη μία, υπάρχει προ το παρόν δεδομένα η πολιτική βούληση να μην αποκοπεί η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Αλλά δεν υπάρχει καμιά όρεξη να βάλουν περισσότερα χρήματα για να συνεχιστεί η διάσωση ή να επεκταθεί. Ούτε οι χώρε, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θέλει να χαλάσει την πιάτσα και όλοι να ζητούν σκόντο μετά. Ούτε φυσικά και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι μόνο, το μόνο θεσμικά εξασφαλισμένο ότι παίρνει πίσω τα λεφτά του. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αντιστάσει για αυτό το ρεφενέ των 30 δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ έντονε. Υπάρχουν ενδείξει ω προ το τι προεξοφλούν οι αγορέ ω πιθανή εξέλιξη. Η αμηχανία αυτέ τι μέρε είναι έκδηλη στι αγορέ. Μικρέ κινήσει περιμένουν και τι εκλογέ. Η εβδομάδα, τι Αμερικανικέ εννοώ, η εβδομάδα που τελειώνει είναι η χειρότερη του τελευταίου μήνα για τι μετοχές και για τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Ο κόσμο όμω έχει πια εμπεδώσει ότι η κεντρική στρατηγική τη Ευρωζώνη είναι να κερδίζει χρόνο και να αποφεύγει τα ατυχήματα την τελευταία στιγμή. Έτσι, αυτό που εκτιμούν τώρα οι περισσότεροι, όσο δύσκολο φαίνεται αυτή τη στιγμή, είναι μια λύση η οποία θα μεταθέσει τι τελικέ αποφάσει, όχι τη λύση, για την Ελλάδα σε αρκετού μήνε από σήμερα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, ηλιά Να καλησπέρισω εδώ.